κάναμε δουλεύα με το δω και είπαμε underhook. Κάναμε δύο δύο πράγματα. Θυμάστε, αυτή η θέση δέσιμο και μοχλώσιμο. Θυμάστε, ώστε ακόμα στάσου όρθιος, ακόμα και αν αντιστέκεται, μόνο με την βαρύτητα δύσκολο. Οπότε τον φέρνω κάνοντας αυτό το συστρίψιμο της βίδας, το φέρνω προς εδώ, το βάω κάτω εδώ. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι κάτω ή από εδώ να θα πάω με γόνατο. Και το άλλο που είδαμε από αυτή τη θέση, είδαμε από αυτή τη θέση αυτό εδώ το σβέρκωμα και σπρώχνω το κεφάλι στο πλάι. Όπου είναι εδώ, πηγαίνουμε γι' αυτό. Αυτό και κάτι τέτοιο, έτσι. Αν ένα πρόβλημα που υπάρχει στην ξεκινά με το underhook είναι επειδή ο άλλος μπορεί να έχει πολύ μεγάλο χέρι, να ψηλός. Δεν προλαβαίνω να χαλάσω τη δομή ή δεν μπορώ να χαλάσω τη δομή γιατί δεν φτάνει το χέρι μου. Και σημαίνει ότι έχω φτάσει εδώ, αλλά η δομή του είναι ανεπηρέαστη. Παραμένει δηλαδή ψηλό. Αυτό είναι επικίνδυνο για μένα, διότι έχει ένα σωρό αντίμετρα να πάρει από εδώ και να με λύσει. Εδώ, ακόμα και αν έρθω μέσα εδώ, με το πιάνο αυτό που πάλι θα δέσω το χέρι, εδώ είναι που με σώζει, ενώ αυτό σκέτο, περίμενε, σκέτο, αυτό δεν μπορεί να κάνει δουλειά, εδώ είναι που με σώζει το βίδο, έτσι. Okay. Αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό είναι που με σώζει. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν μου έχει δουλέψει μέχρι εκεί το underhook, και τότε γιατί όμως είναι κινητός, όμως είναι κινητή άνθρωση. Υποχρεώνω ότι το νόμο του να κινηθεί ακόμα και αν δεν θέλει αυτός, διαχωρίζοντας την άνθρωση του ώμου από την υπόλοιπη δομή του. Δηλαδή ενώ το υπόλοιπο κομμάτι είναι δυνατό, εκεί βάζω να δουλέψει μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε. Από όποια μεριά και να το πιάσω, όταν μπαίνω, γιατί τώρα θα μπούμε πάλι στη λογική ότι θα μπω λίγο πιο επιθετικά μέσα. Μπορώ να το κάνω βέβαια και από αυτή τη θέση που είμαστε κοντά, αλλά όταν είμαστε κοντά είναι λίγο πιο εύκολο να αισθανθεί τι θα κάνω από την αφή. Ενώ όταν μπαίνω δεν είναι πολύ σαφέστα. Έρχομαι εδώ και όπως έχουμε πει μπορώ να κάνω εντάξει αυτά που είπαμε, αλλά ένα άλλο πράγμα, ειδικά όταν μπαίνεις, έχει πολύ ενδιαφέρον να πας πατήσεις από πίσω. Εντάξει, από αυτή γωνία το πόδι μου πίσω από το δικό του. Το underhook. Και τώρα θα κάνω αυτό το σχήμα προς τα πίσω με τον ώμο του. Ενώ θα το κάνω με το μπαμ πίσω με το γόνατο. Οκ. Εντάξει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να πατήσω το γόνατό μου να είναι πίσω από το δικό του. Γιατί έτσι δεν μπορεί να φύγει. Ενώ αν έρθω μόνο εδώ, μπορεί να πάρει το πόδι, θα νιώθω ότι πάω να κάνω κάτι, και τότε θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Αλλά αν μπω κατευθείαν και πατήσω εδώ, βλέπεις ότι ήδη η μισή έχει αρχίσει και σπάει η δομή του. Okay. Σπρώχνω πίσω τον ώμο και κάνω αυτό. Θυμάστε αυτό που κάνουμε στο ζέσταμα. Αλλά στο τέλος της κίνησης βάζω τον ώμο του να δείξει προς τα κάτω. Θυμηθείτε, είναι κινητός όμως. Έτσι. Λίγο το από εδώ. Μπαίνω και κάνω αυτό. Μπούμ. Πιάνω τον ώμο και τον ξεχωρίζω. Κάνω αυτό. Οκ. Όταν το κάνω μόνο έτσι, δεν φαίνεται κάτι σπουδαίο. Όταν το κάνω αυτό, όμως είναι takedown. Και είναι takedown που έχει, άμα φτάσω μέχρι εκεί, θεωρώ ότι της επιτυχίας είναι 90%. Μπορεί να γίνει καθώς μπαίνω μέσα. Σε αντίθεση παράδειγμα με το overhook ή το 2-1, τα οποία βγαίνουν μέσα από πιο παλαιστικές θέσεις. Αυτό μπορεί να βγει και μέσα από striking, έτσι, boom, game, και πάλι πάλι καλή θέση. Όχι, να το. Αυτό, αν ξέρετε να το κάνετε αυτοματισμένα, μπορεί να βγει τόσο εύκολα. Δώσε, όχι μόνο, ό,τι θέλετε. Αυτό είναι, δεν το έχουμε δει, αλλά μπορεί να δουλέψει και αυτό. Εντάξει. Και πάμε.
εδώ. Πού? Εντάξει. Πες και από εσύ. Αν δεν βγαίνει πολύ καλά, δεν πειράζει.